Κύριε Ξενάκη, να σας ρωτήσω τι ακριβώς συνέβη πρώτον. Δεύτερον, αν υπήρξε έγκαιρη και σωστή ενημέρωση από την εταιρεία και αν υπήρξε και σωστή αντίδραση από τις αερολιμενικές αρχές. Επιβιβαστήκαμε στο αεροπλάνο για την αναχώρηση περίπου στις 5 παρα 5, 5 παρα 10. 5 και 10 δεν ήταν η πτήση. Και μετά περίπου από 10 λεπτά μας ανακοίνωσε ο πιλότος ότι λόγω κάποιας βλάβης θα έπρεπε να αποβιβαστούμε και θα μας ενημέρωναν αργότερα. Βεβαίως το αντιληφθήκαμε γιατί αφού είχαν ήδη εκκινήσει οι κινητήρες, κάποια στιγμή είδαμε πάλι να σταματούν, που σημαίνει ότι κάποια ζημιά πράγματι θα υπήρχε. Από εκεί πέρα περιμένουμε εδώ, μας είπαν ότι σε 30 λεπτά περίπου θα μας ενημέρωναν. Αυτή τη στιγμή μας ενημέρωσαν και μας είπαν ότι θα μας ενημερώσουν πάλι σε μισή ώρα. Από εκεί πέρα η εταιρεία νομίζω ότι αυτό που έπρεπε να κάνει το κάνει. Έχει μοιράσει κάποια κουπόνια στους επιβάτες για να πάρουν κάτι να φάνε και να πιούν εδώ από το κηλικείο του αεροδρομίου. Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Νομίζω ότι είναι κάτι που ούτε και η εταιρεία το ήθελε. Δημιουργήθηκε κάποιο κλίμα ανησυχίας? Υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες? Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα που θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί κανείς, γιατί ούτε και η εταιρεία ήθελε να συμβεί μια βλάβη στο αεροσκάφος. Και μάλιστα θα πρέπει να νιώθουμε και τον εαυτό μας λίγο τυχερό που συνέβη ενώ ήμασταν ακόμα στο έδαφος και δεν συνέβη στον αέρα. Επομένως, η εταιρεία, από ό,τι τουλάχιστον έχουμε πληροφορηθεί, θα έρθει άλλο αεροπλάνο από την Αθήνα. Τώρα θα είναι στις 8, θα είναι στις 8.30, κάπου εκεί υπολογίζουμε και θα πάμε στον προορισμό μας με το καλό. Κύριε Λουτράδη, να ρωτήσω αν μείνατε ικανοποιημένος από την αντίδραση της εταιρείας ή από την ενημέρωση που είχατε και στη συνέχεια όσα μεσολάβησαν μέχρι να αποκατασταθεί τελικά η βλάβη ή να έρθει το άλλο αεροπλάνο για να παραλάβει τους επιβάτες. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει η πτήση. Το μόνο που γίνεται, δεν ανακοινώνονται αυτά όπως τα, δεν γίνονται όπως τα ανακοινώνουμε. Λέμε, ξέρω εγώ, σε 3/4, πάει μία ώρα, δεν έχει γίνει ως προς αυτό, δεν έχει γίνει σωστή ενημέρωση και ο κόσμος περιμένει. Οι αερολιμενικές αρχές λειτουργήσαν σωστά και έγκαιρα? Δεν βλέπω κανέναν από τις αερολιμενικές, από την υπηρεσία της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Δεν είδα κανέναν εδώ πέρα στο αεροδρόμιο, μόνο ότι η ενημέρωση έχει το επιβατικό κοινό από την Άστρα. Κανένας άλλος.